Λοιπόν, τώρα θέλω να ακούσετε επί του θέματος τον κύριο Δημήτρη Κούρτη, ο οποίος είναι διεθνολόγος και διδάσκει στη νομική σχολή στο Πανεπιστήμιο στη Λευκωσία, νέος άνθρωπος που όμως καταγίνεται με το ζήτημα. Καλημέρα, κύριε Κούρτη, από το Ηράκλειο. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη. Καλημέρα στην πατρίδα μας και στην ηρωική Κρήτη. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ευκαιρία, γιατί πραγματικά βρισκόμαστε και πάλι σε μια περίοδο που το θέμα βρίσκεται εν κινήσει και είναι τουλάχιστον χρήσιμο να έχουμε υπόψη μας τι συμβεί, τι δεν έχει συμβεί και τι προκλήσεις αντιμετωπίζουμε. Κύριε Κούρτη, ξεκινώ από αυτό που είναι της επικαιρότητας και μετά, αν θέλετε, μας λέτε και δύο κουβέντες περισσότερες. Στην ουσία η Γερμανία τράβηξε τα ασφαλιστικά. Την ημέρα που τα κατέθεσε, η Ιταλική κυβέρνηση πέρασε μία διάταξη για ένα ταμείο αποζημίωσης Ιταλών πολιτών και μη εκτελεστότητας άλλων αποφάσεων κατάσχεσης. Δεν απεσήρθη βεβαίως από την κύρια διεκδίκηση που είναι η ετεροδικία, να δικάζεται δηλαδή στη Γερμανία, να μην μπορεί να δικάζεται υποθέσεις αυτές αλλαχού. Όμως, όπως μας έλεγε η κυρία Σταμούλη, είναι μια εντελώς διαφορετική περίπτωση από την Ελλάδα, διότι πέρα από το ότι ήταν σύμμαχοι, έχουν και συμφωνίες στις οποίες επικαλείται η Γερμανία από το 1963 στο ζήτημα των επανορθώσεων. Η δική σας οπτική είναι ποια επί του θέματος? Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να τονίσουμε ότι στον ελληνικό διάλογο έτσι κόμισα εγώ την πληροφορία σε σχέση με το νομοθετικό διάταγμα. Ήταν κάτι που δεν διακινήθηκε ιδιαιτέρως ούτε από την πλευρά της Ιταλίας και δεν είναι τυχαίο αυτό. Οπότε στο συνέδριο στο Δομένικο την ημέρα εκείνη είχα την ευκαιρία και τη χαρά να ενημερώσω λιγάκι και τους υπόλοιπους παρικούντες, ας πούμε, το θέμα σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα. Χαίρομαι που βλέπω ότι ο λόγος μου έτσι έχει ενεργήσει πολλαπλασιαστικά. Mm-hmm. Λοιπόν, για να αφήσουμε αυτή λιγάκι την παρένθεση και να πάμε στα διατάφτα. Πρώτα απ' όλα, η κίνηση της Ιταλίας ήταν περίπου αναμενόμενη, με δεδομένο ότι ήδη από το 2012, δηλαδή στην κυριολεξία μερικούς μήνες, Φλεβάρι του 2012, έχουμε την πρώτη απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου, μετά από μερικούς μήνες, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει με την Ελλάδα. Λοιπόν, η επιστημονική κοινότητα και στην Ιταλία και στη Γερμανία, εδώ να τονίσουμε ότι η επιστημονική κοινότητα στην Ιταλία δεν διαφέρει πολύ από την μέση επιστημονική, από την επιστημονική κοινότητα στην Ελλάδα, δηλαδή είναι πρακτικά προς τη μεριά της Γερμανίας, την άποψη των νομικών επιχειρημάτων, και πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι το ίδιο συμβαίνει με την πλειονότητα των επιστημόνων του διεθνούς δικαίου και στην Ελλάδα, δυστυχώς. Λοιπόν, άρχισαν να επεξεργάζονται κάποιες λύσεις. Δεν σημαίνει ότι το έκαναν κατά ανάθεση των κυβερνήσεών τους, αλλά έχοντας την επιστημονική επάρκεια, επεξεργάστηκαν διάφορες λύσεις. Μεταξύ αυτών των λύσεων, προτάθηκε και η δημιουργία αυτής της διοικητικής διαδικασίας κτήσης επανόρθωσης. Δεν είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί. Ωστόσο, είναι κάτι το οποίο είναι πρωτόγνωρο για διακρατική υπόθεση. Διότι, για παράδειγμα, στη Βραζιλία, όπως επίσης και σε άλλες χώρες, καθιερώθηκε μια διαδικασία διοικητικής κτήσης αποζημίωσης, π.χ. υποφελία των αυτοχθόρων κοινοτήτων που στοχεύτηκαν με σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες αποτελούν ενδεχομένως και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Δηλαδή, η τεχνογνωσία, το know-how υπάρχει. Ωστόσο, είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε ότι ένα κυρίαρχο κράτος, με σκοπό να μπορέσει να βγει η κυβέρνησή του από τη δύσκολη θέση στην οποία έχει έρθει, ιστάμενη μεταξύ δύο δικαστηρίων, του Διεθνούς Δικαστηρίου Δικαιοσύνης, που αποφαίνεται ότι η ετεροδικία πρέπει να γίνει σεβαστή, και της Ιταλικής Δικαιοσύνης, με προεξάρχον εδώ το Συνταγματικό Δικαστήριο, που αποφαίνεται ότι πρέπει να γίνει σεβαστό το δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη, αποφάσισε να δημιουργήσει αυτή τη διοικητική διαδικασία, ούτως ώστε να αποζημιώσει με χρήματα προερχόμενα κατά πάσα πιθανότητα από το μερίδιο της Ιταλίας στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης ορισμένα θύματα. Ακολουθεί, όπως είπα και στο Δομένικο, δύο βασικές αρχές. Την αρχή της εδαφικότητας, εγκλήματα δηλαδή που τελέστηκαν εντός του Ιταλικού τεριτόριου, εντός της Ιταλικής επικρατείας, σε συνδυασμό με την αρχή της παθητικής προσωπικότητας, εγκλήματα που τελέστηκαν εναντίον Ιταλών υπηκόων. Άρα, αυτομάτως εξαιρούνται όλες οι υπόλοιπες διαδικασίες. Μάλιστα. Επειδή έχω και άμεση επαφή με τους Ιταλούς συναδέλφους, λοιπόν, θέλω να τονίσω ότι τίποτα δεν έχει κρυφθεί ακόμη. Δεν είμαστε καθόλου βέβαιοι ότι η Ιταλική δικαιοσύνη δεν θα επιτεθεί εντός εισαγωγικών και στο Decreto Legge 36, το νομοθετικό διάταγμα ή την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, όπως την λέμε στα καθημάς. Λοιπόν,
από τη σκοπιά της πολύ στενής προθεσμίας που τάθει για την αύξηση των αγωγών. Mm. Γιατί ποια είναι η λογική του, φαντάζομαι ότι οι συνάδελφοι δεν το τόνισαν αυτό. Η λογική είναι ότι τα θύματα έχουν την ημέρα τους στο δικαστήριο, όπως λέμε, εμφανίζονται εκεί, καταθέτουν την αγωγή τους το αργότερο μέχρι το τέλος του Μάη του τρέχοντος έτους. Το δικαστήριο κάνει την διαγνωστική, όπως λέμε, δίκη, δηλαδή αποφαίνεται επί των αξιώσεων και συνεχεία παίρνουν την απόφαση αυτή, μόλις τελέσει η διοίκηση, και πάνε στο φόντο, πάνε στο ταμείο. Εν προκειμένου, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η τόσο στενή προθεσμία μετά από την οποία, δηλαδή ένα μήνα μόλις, μετά από την οποία χάνει το δικαίωμά του οποιοδήποτε δεν έχει ασκήσει αγωγή να έχει πρόσβαση στο φυσικό δικαστή, δεν είναι απαραίτητο ότι θα σταθεί σε μια προσφυγή αντισυνταγματικότητας. Έχουμε δει την ανιταλική δικαιοσύνη. Εδώ κάνετε μια πρώτη, αν μου επιτρέπετε, σοβαρή επισήμαση. Διότι τελικώς δικαστές στη Ρώμη υπάρχουν. Και το λέω σε αντιδιαστολή με το τι συνέβη, για παράδειγμα, την απόφαση του διστόμου στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Κύριε Φακίνη, ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία. Κοιτάξτε, εγώ δεν παρά το γεγονός ότι είμαι νομικός, παρά το γεγονός ότι και οι τρεις κύκλοι σπουδών μου, προπτυχιακός, μεταπτυχιακός και διδακτορικός τύκλος, είναι πάνω στο διεθνές δίκαιο, δεν τρέφω ιδιαίτερο σεβασμό, ή δεν τρέφω μάλλον, τρέφω σεβασμό, δεν τρέφω ιδιαίτερη εμπιστοσύνη στη λεγόμενη δημοκρατία των δικαστών. Λοιπόν, την οποία βλέπουμε να εκτελήσεται στην Ιταλία και την οποία πάνω κάτω, αν θέλουμε να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας, παρακαλάει ή παρακαλούσε η προηγούμενη τουλάχιστον κυβέρνηση, η ελληνική, την ελληνική δικαιοσύνη να κάνει αντιστοίχως. Λέω παρακαλούσε και όχι πίεζε ή επέβαλε. Mm. Λοιπόν, και χρησιμοποιώ με πολύ προσοχή τους όρους. Αν διαβάσετε το πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής, στο οποίο είχα την χαρά και την τιμή να είμαι συντάκτης του τμήματος που αφορά τις ατομικές αποζημιωτικές αξιώσεις και το θέμα της ετεροδικίας, υπάρχει μια σαφής προσπάθεια να δοθεί το μήνυμα ως πρόταση στην ελληνική δικαιοσύνη να ακολουθήσει το παράδειγμα της Ιταλίας. Πράγμα το οποίο φυσικά η ελληνική δικαιοσύνη δεν έκανε. Γιατί το ζήτημα προφανέστατα είναι νομικό, ωστόσο δεν βρισκόμαστε στις αρχές του 19ου αιώνα. Δεν υπάρχει χωρισμός του δικαίου και της πολιτικής ούτε στο εσωτερικό μας δίκαιο, ούτε στο διεθνές δίκαιο. Εν προκειμένου, οι κυβερνήσεις, λόγω της τεράστιας, θα έλεγα, φοβικότητας με την οποία να αντιμετωπίζουν τη Γερμανία, αντί να ακολουθήσουν την οδό της αρετής, που είναι η υιοθέτηση των αξιώσεων των ιδιωτών και η έγερσή τους στο διεθνές πεδίο, με αποτέλεσμα το θέμα της ετεροδικίας να μην έπαιζε πια κανένα ρόλο, γιατί έχουμε μια υπόθεση πια μεταξύ κρατών, τι κάνουν, κρύπτονται πίσω από το δάχτυλό τους και αφήνουν τη δικαιοσύνη να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Άρα λέτε, μισό λεπτό κύριε Κούρτη, για να το καταλάβει και ο κόσμος, γιατί εσείς το κατέχετε άριστα στην επιστήμη σας. Άρα λέτε ότι ουσιαστικά, όσο δεν αναβιβάζεται η υπόθεση σε μια κρατική, να το πω έτσι, αντιμαχία, για να το καταλάβει ο κόσμος, με διεθνής προέκταση, στην ουσία ακόμη και οι κινήσεις που βεβαίως και καλώς γίνονται των πολιτών, είναι το άλοθη να κρύβονται οι κυβερνήσεις πίσω από το δάχτυλό τους. Ακριβώς. Κοιτάξτε να σας πω. Και εκεί πέφτω εγώ, Σαχίνης, ή εσείς ο Κούρτης. Δεν μπορούμε να δογματίζουμε τα θύματα. Αν τα θύματα θεωρούν ότι ο καλύτερος δρόμος αυτή τη στιγμή είναι να οδηγηθούν στην αίθουσα ενός ελληνικού δικαστηρίου, ενός πολυμελούς πρωτοδικείου, καλώς το κάνουν. Ναι. Και για λόγους ακόμα τεκμηριωτικούς, όπως επίσης και να κρατήσουν ζωντανή τη διαφορά. Δεν μέμφωνε που δεν είναι τα θύματα. Mm. Μπορώ να μεμφθώ συναδέλφους ή και μη συναδέλφους που παρικούν το αντικείμενο και προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τα θύματα. Αλλά αυτό είναι μια πολύ δύσκολη συζήτηση. Σωστό, έχετε δίκιο. Είναι όμως το οποίο μέμφωνε 100%, 1000%, είναι τόσο η ελληνική, όσο και κατ' επέκταση η ιταλική κυβέρνηση, όπου την απροθυμία και την αδυναμία τους να λύσουν το θέμα άπαξ διαπαντός, υιοθετώντας μέσα στο πλαίσιο του θεσμού που λέγεται διπλωματική προστασία, που τι είναι η διπλωματική προστασία, είναι, έχω πολίτες, είμαι κυρίαρχο κράτος, έχω πολίτες. Οι πολίτες μου ζημιώθηκαν, τους προξένησε βλάβη στα θεμελιώδη δικαιώματά τους, κατά παράβαση των κανόνων του διεθνούς δικαίου. Και εγώ λέω στους πολίτες μου, είστε υπήκοοι μου, συνδεόμαστε με δημοσιοδικαιικό δεσμό ηθαγένειας, γι' αυτό το λόγο κάθε επίθεση εναντίον των δικαιωμάτων σας είναι επίθεση εναντίον της κρατικής μου κυριαρχίας. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο υιοθετώ τις αξιώσεις σας ως να επρόκειτο για δικές μου διακρατικές αξιώσεις και όντας κράτος με δικαίωμα πρόσβασης
σε όλα τα διεθνή δικαστήρια και τα διεθνή φόρα, γιατί το σύστημα του διεθνούς δικαίου παραμένει σε μεγάλο βαθμό κρατοκεντρικό, εγείρω αυτές τις αξιώσεις ως αν πρόκειτο για δικές μου, μέσα από ένα νομικό πλάσμα. Πρόκειται για έναν θεσμό αρχαίο στον χώρο του διεθνούς δικαίου, τον οποίο όλες οι ελληνικές αλλά και οι ιταλικές κυβερνήσεις φαίνεται να λησμονούν με μεγάλη άνεση. Θέλω να σας τονίσω ότι ιστορικά η Ελλάδα δεν δίστασε ποτέ να εγείρει διπλωματική προστασία για τις υποθέσεις π.χ. Ελλήνων εφοπλιστών στο εξωτερικό. Έχουμε παράξει πλούσια διεθνή νομολογία πάνω σε αυτό το θέμα. Όμως στα θύματα των εγκλημάτων πολέμου και των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, λέει στα θύματα, πάτε, πληρώστε τα δικαστικά έξοδα, ναι, κάντε τον αγώνα σας χτυπώντας θύρες οι οποίες δεν πρόκειται να ανοίξουν, και εγώ φυσικά είμαι δίπλα σας και σας στηρίζω, ή δεν είμαι δίπλα σας και δεν σας στηρίζω, αλλά θα το θυμηθώ όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών. Μάλιστα. Και βεβαίως, εάν πάμε, που είπατε και σωστά είπατε, δεν θα μπούμε σε τέτοια κρίση, καλός ή κακός, καλός λέω εγώ, έστω και για την ιστορική καταγραφή των δικαστικών αποφάσεων, εκεί θα προσκρούσουμε ή σε ανώτατα κυρωτικά δικαστήρια ή στην επίκληση ετεροδικίας ή. Αλλά πάντως πολιτικά και όχι μόνο πολιτικά, επί της ουσίας η προστασία των υπηκόων, καλά το είπατε, μου άρεσε αυτό, αυτής κρατικής οντότητας που είναι και ζήτημα κρατικής στενού πυρήνα κυριαρχίας δεν υφίσταται. Αυτό συμβαίνει. Επιτρέψτε μου να βάλω και μια ψηφίδα ακόμη, γιατί είναι σημαντικό. Δυστυχώς βλέπετε, εμείς οι επιστήμονες δεν τα λέμε πολύ ευχάριστα και δεν έχουμε τη δυνατότητα να αντιπαρατεθούμε άμεσα με όλους όσους υποστηρίζουν διάφορα περίεργα και ενδεχομένως από πονηρού. Πρώτον, η διαδικασία της επανόρθωσης είναι μια διαδικασία πολυεπίπεδη. Δηλαδή, δεν είναι μόνο παίρνω χρήματα, όπως κάνουν οι Ιταλοί. Αυτό που κάνουν οι Ιταλοί παραβιάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα, αυτό που κάνει η Ιταλική κυβέρνηση για την ακρίβεια, παραβιάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα των θυμάτων. Η επανόρθωση πρέπει να δίδεται όχι ως token, όπως λένε, δηλαδή ως ένα χτύπημα στην πλάτη, για να το πούμε έτσι λίγο λαϊκά, αλλά πρέπει να δίνεται ως αναγνώριση, έμπρακτη απόδειξη ότι εσύ που λαμβάνεις την επανόρθωση έχεις ζημιωθεί στα θεμελιώδη δικαιώματά σου, και εγώ που είμαι ο αδικοπραγής σας, αυτός που έκανε την άδικη πράξη ή αυτόν στον οποίο χρεώνεται η άδικη πράξη, αναγνωρίζω ότι έπραξα λάθος, ότι έσφαλα, ότι παραβίασα το δίκαιο και με αυτόν τον τρόπο ζημίωσα εσένα, και σου ζητώ συγγνώμη και σου δίνω αυτό που λέγεται επανόρθωση, με σκοπό, όπως λέμε την επιστήμη του δικαίου των επανορθώσεων, να γίνεις ξανά ολόκληρος. To make the victim whole again. Γιατί η θυματοποίηση, είτε είναι διαγενειακή, όπως είναι αυτή που βιώνεται, για παράδειγμα, που βιώνουν οι απόγονοι των θυμάτων, είτε είναι πρωτογενής, κάνει το θύμα να ζει σε δύο χρόνους, στο παρόν και στο παρελθόν, και κάνει το θύμα να μην είναι ολόκληρο. Μόνο είναι στη... αυτό που λέμε, ναι, πλέγμα θυματοποίηση. Έχετε δίκιο, κύριε, ναι, Κούρτη. Καλά κάνετε και το ξεδιπλώνετε και χαίρομαι, αλλά στην περίπτωση Ιταλίας η παραδοξότητα είναι ότι ο υπαίτιος δεν λαμβάνει μέρος στο ταμείο, λαμβάνει η Ιταλική κυβέρνηση με χρήματα πιθανόν του Ταμείου Συνοχής, δηλαδή των Ιταλών φορολογουμένων ουσιαστικά χρήματα. Αυτή είναι η ουσία. Είναι μια μικρή σύγχυση. Ενδεχομένως και των Ευρωπαίων φορολογουμένων, μάλιστα, γενικότερα, αν υποτίθεται τα χρήματα από την Ευρώπη. Αλλά να πούμε το εξής. Λοιπόν, έχουν γίνει κάποιες καταβολές. Μοιάζει η πρώτη Ιταλο-Γερμανική συμφωνία, η συμφωνία της δεκαετίας του 60, μοιάζει λίγο με τη δικιά μας συμφωνία της Βόνης. Έχουν γίνει κάποιες καταβολές από την πλευρά της Ιταλίας. Υπήρξε, δεν ξέρω αν αναφέρθηκε, και το 2000 μια ex gratia, όπως λέμε στο διεθνές δίκαιο, δηλαδή καταβολή από την πλευρά της Γερμανίας προς την Ιταλία ως ιονή δώρο, χωρίς την αναγνώριση νομικής ευθύνης, σημαίνει αυτό. Τύπου δίνω κάποια χρήματα, δίνω κάποια ποσά, όχι γιατί τα οφείλω κατά το διεθνές δίκαιο ή εν πάση περιπτώσει γιατί παραβίασε κάποια υποχρέωση, αλλά επέχει θέση δώρου από ελευθεριότητα, λοιπόν. Θα μου πείτε και πώς τη πήρε τη Γερμανία σε τέτοια ελευθεριότητα. Προφανέστατα τα έδωσε για αυτό το σκοπό. Έχουμε δηλαδή, ας πούμε, έναν πυρήνα χρηματικών καταβολών. Είναι φυσικά ελάχιστα τα χρήματα. Οι Ιταλοί συνάδελφοι τονίζουν ότι υπήρχε και ένα θέμα συνταγματικής νομιμότητας από την άποψη ότι τα χρήματα αυτά πού διαθέθηκαν και πώς διαθέθηκαν. Γιατί, για παράδειγμα, πολύ μεγάλο μέρος των προσώπων που υπέστησαν διώξεις ήταν Ιταλοί κομμουνιστές. Και για πολλούς ιστορικούς λόγους δεν έλαβαν καταβολές, κάτι το οποίο έχουμε και στην περίπτωση της Ελλάδας φυσικά.
Εισθέτουν επίσης ζήτημα και για τη μερικότητα των καταβολών αυτών, γιατί αφορούν πρόσωπα που διώχθηκαν λόγω του στιγματισμού τους από την ναζιστική ιδεολογία, από την εθνικοσοσιαλιστική ιδεολογία. Οπότε, για παράδειγμα, δεν καλύπτει αντίστοιχες σφαγές ή μαζικά αντίπεινα κατά αμάχων και ούτω καθεξής. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι μπορεί να υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Ιταλία, ωστόσο υπάρχουν και κάποια σημεία σύγκλησης, προφανώς. Δεν μου λέτε, κύριε Κούρτη, μια εκτίμηση δεν μπορείτε να ξέρετε, αλλά αν μαζικοποιούντουσαν αυτή τη στιγμή, ιδίως από τους μαρτυρικούς τόπους, αλλά δεν είναι μόνο η εμβληματική, είναι όλη η Ελλάδα είναι κατακαμένη και έχει υποφέρει, αλλά εάν μαζικοποιούντουσαν οι προσφυγές οι δικαστικές, αντιστοίχως δεν θα υπήρχε μια πίεση στην ελληνική δικαιοσύνη που θα διαμόρφωνε και ένα πλαίσιο πίεσης στο πολιτικό σύστημα, ή δεν το συμμερίζεστε αυτό? Λοιπόν, η πίεση στο πολιτικό σύστημα ενδεχομένως δεν ήταν πολύ πιο εύκολη. Η πίεση στην ελληνική δικαιοσύνη είναι μια περίεργη, θα σας έλεγα, φόρμουλα. Και το λέω αυτό με όλο το σεβασμό στην ελληνική δικαιοσύνη. Σε αρκετές περιπτώσεις έχει σταθεί κατώτερη των περιστάσεων, σε άλλες περιπτώσεις όμως όχι. Ωστόσο, η αρχή της προόδου, της προαγωγής των δικαστών μας εδώ, είναι η τεχνοκρατική αρχή. Που σημαίνει ότι ο δικαστής, ακόμη και αν η επιστημοσύνη του είναι αμφίβολη, και ειδικά σε ζητήματα διεθνούς δικαίου, η επιστημοσύνη του Έλληνα δικαστή είναι αμφίβολη, γιατί δεν μαθαίνει διεθνές δίκαιο. Ξέρετε, προετοίμαζα παιδιά για την Εθνική Σχολή Δικαστών για 3 περίπου χρόνια και δεν διδάσκονται διεθνές δίκαιο τα παιδιά. Πραγματικά, οι αυριανοί μας δικαστές πρέπει να έχουν οι ίδιοι το μεράκι να το κάνουν. Λοιπόν, έχω πολλές αμφιβολίες αν θα οδηγούσε πουθενά. Σε μια χώρα που ομοιεί στο διεθνές δίκαιο, οι δικαστές δεν διδάσκονται στη σχολή δικαστών διεθνές δίκαιο. Και επαφίεται στο δικό τους ενδιαφέρον. Και αυτό το ακούσαμε και το μάθαμε. Κύριε Κούρτη, με ρωτάει εδώ πολλοί κόσμος, αφού σας στέλνει την καλημέρα του και λέει μπράβο, γιατί επιτέλους ακούμε και ένα νομικό που λέει μερικά πράγματα που δεν τα είχαμε ακούσει. Με ρωτάνε το εξής. Δεν είχε παράδοξα η Γερμανία να ζητάει και να καλύπτεται με αποφάσεις διεθνών δικαστηρίων στην ετεροδικία την ίδια στιγμή που θέλει να κάτσει στο σκαμνί τη Ρωσία για τα όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία? Με την ίδια λογική στη Μόσχα θα δικαστούν οι Ρώσοι? Αχ, ο σοφός ελληνικός λαός δεν ξεχνά τελικώς, δεν ξεχνά τα διπλά στάνταρτ, γιατί τα έχει βιώσει στο πετσί του. Ξέρετε κάτι, κύριε Σαχίνη, αυτή τη στιγμή, ενώ εμείς μιλούμε εδώ πέρα για ιστορική δικαιοσύνη, μιλούμε για την επανόρθωση των τερατουργημάτων του Τρίτου Ράιχ στην Ελλάδα, συμφωνούν μεταξύ τους οι δυτικές δυνάμεις ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο να δημιουργήσουν ένα έκτακτο διεθνές δικαστήριο, μια νέα Νιρεμβέργη για να τα λέμε τα πράγματα όσο έχουν, για να δικάσει τους Ρώσους συθήνοντες του επιθετικού πολέμου στην Ουκρανία. Ταυτοχρόνως παγώνουν τα ρωσικά κεφάλαια και τα ρωσικά αποκτήματα όσων είναι στη λίστα των κυρώσεων, και υπάρχει μια πολύ ωραία συζήτηση, την οποία φυσικά στην Ελλάδα αγνοούμε, για το εάν αυτά τα ποσά και αν αυτά τα γιότ και οι δίλες και όλα αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν για την αποζημίωση, την επανόρθωση των θυμάτων των ρωσικών εγκλημάτων πολέμου, της ρωσικής επίθεσης και των ρωσικών εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας που τελείωσε στην Ουκρανία. Nice. Καλώς ήρθατε στον κόσμο των διπλών στάνταρτ, τα οποία οι συνάδελφοι και οι φίλοι. Δηλαδή για τη Ρωσία να ισχύουν, για τη Γερμανία να μην ισχύουν. Τα έχουν βιώσει στο πετσί τους. Δηλαδή για τη Ρωσία να ισχύουν, για τη Γερμανία να μην ισχύουν. Λέω ένα παράδειγμα. Ταυτοχρόνως, ανάποδα δεν διαβάζεται αυτό, κύριε Κούρτη μου? Αφού θα ισχύουν για τη Ρωσία, να πάμε και στα ιστορικά, όπως είπατε εσείς, νομικά ζητήματα. Προφανώς πρέπει να ισχύουν και για τη Γερμανία. Κρατήστε στο νου σας, αγαπητέ μου κύριε Σαχίνη, ότι οι συνάδελφοί μου, άνθρωποι εξαιρετικής μόρφωσης και φοβερής παιδείας, που προέρχονται από την Αφρική, επειδή τα συζητάμε, έχουμε και προβληματισμούς, δεν απέχουμε τόσο. Μπορεί στην Ελλάδα να βασκαλιζόμαστε ότι ανήκουμε στη Δύση και όλα τα συναφή, αλλά η ιονή αποικιοποίηση της Ελλάδας από την ανεξαρτησία της και μετά, θεσμοθετημένη και μέσα από το Διεθνές Δίκαιο, είτε τα πρωτόκολλα της ανεξαρτησίας μας, μας οδήγησε σε πολλές περιπτώσεις στο να είμαστε με κάποιο τρόπο, εν πάση περιπτώσει, υπόδουλοι εντός πολλών εισαγωγικών στις δυτικές δυνάμεις. Νομίζω δεν κομίζω γλάφκα στην Αθήνα αυτή τη στιγμή. Ξέρετε τι λένε? Ότι ο τρόπος με τον οποίο διεκδικούνται σε αυτές τις περιπτώσεις επανορθώσεις, ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να κινηθούμε, είναι στρατηγικός. Από τη μία πλευρά, προφανώς πρέπει να συνεχίζονται οι νομικές κινήσεις, γιατί το ζήτημα δεν είναι ηθικό μόνο ή ιστορικό. Είναι αμυγός νομικό, κατά την τυχή που αφορά τουλάχιστον την επανόρθωση.
Το τι μορφή θα λάβει αυτή η επανόρθωση δεν είναι μόνο νομικό προφανώς. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά όμως, είναι σημαντικό, και αυτό ίσως είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε, ότι στο πλαίσιο λόγου ομφαλοσκοπούμε. Και εδώ δεν κάνω καμία κριτική στα θύματα εξωτερικών θυμάτων, ούτε στο Εθνικό Συμβούλιο, ούτε σε οποιοδήποτε άλλο οργανισμό. Γιατί αυτοί οι ηρωικοί οργανισμοί κράτησαν το θέμα ζωντανό όσο τα πλάκωνε φοβέρα και η σκλαβιά. Εκείνο όμως το οποίο πρέπει να πούμε στα σοβαρά είναι ότι απαιτείται μεγαλύτερη εξωστρέφεια. Δεν υποχρεούται δυστυχώς κανένας πολίτης της Γερμανίας, δεν υποχρεούται δυστυχώς κανένας διεθνολόγος που ανήκει σε ευρωπαϊκή χώρα και ο οποίος ενστικτοδός θεωρεί ότι η Γερμανία έχει δίκιο, γιατί έχει μια απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου αυτή τη στιγμή στη διεθνή δικαιοταξία που τη δικαιώνει, να αναγνωρίσει το δίκαιο των υποκείμενων αξιώσεων. Πρέπει εμείς να είμαστε περισσότερο εξωστρεφείς. Πρέπει εμείς, και όταν λέω εμείς, όλοι οι άνθρωποι που είμαστε ταγμένοι σε αυτό το σκοπό, ασχέτως το αν πρόκειται για ενός θυμάτων, για επιστήμονες ή για δημοσιογράφους, να φροντίσουμε να επικοινωνήσουμε αποτελεσματικότερα το τι ακριβώς συμβαίνει, τι και τι ζητούμε. Γιατί δυστυχέστατα, και δεν θέλω να επιδοθώ σε θεωρίες συνωμοσίας, υπάρχει ένας πόλεμος λάσπης εναντίον τόσο των ελληνικών αξιώσεων και των ενώσεων θυμάτων, όσο και των επιστημόνων που εκφράζουν διαφορετικές απόψεις σε σχέση με την πλειονότητα. Ένας πόλεμος, εν πάση περιπτώσει, του τύπου οι Έλληνες ζητούν ή τα θύματα ζητούν χρήματα ενώ το θέμα έχει λήξει. Ναι, σωστό, σωστό. Και άλλα. Δεν είναι μόνο αυτά, και άλλα. Κύριε Κούρτη, βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον και με άλλο δρόμο τον τρόπο που το προσεγγίζετε, οπότε θα σας παρακαλέσω να τα ξαναπούμε. Πριν σας αποχαιρετήσω όμως, δράτω με τις ευκαιρίες μιας και μιλήσατε για τις διπλές αναγνώσεις. Κοιτάξτε τώρα. Εδώ γίνεται μία μάχη στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου και είναι το πεδίο σας, αμιγώς, και καλώς γίνεται κατά τη γνώμη μου, όταν καταπατιέται η εδαφική ακεραιότητα και η κρατική κυριαρχία μιας χώρας. Η Ουκρανία εν προϋοκειμένου. Την ίδια στιγμή λοιπόν, ακούω σήμερα από το πρωί ότι το Κωσυφοπαίδιο υποβάλλει και αίτηση ένταξη στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Με συγχωρείτε, αυτά δεν είναι αλακάρτ. Και με την πικρά εμπειρία των Βαλκανίων ως πύρτη δαποθήκη στην Ευρώπη, δεν είναι αλακάρτ. Είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση, η περίπτωση του Κωσυφοπεδίου. Πραγματικά μου βάζετε αυτή τη στιγμή, όχι δύσκολα από την άποψη. Μία κουβέντα θα ήθελα και έτσι να κλείσουμε. Βάζετε δύσκολα, γιατί προσπαθώ να διατηρήσω ένα επίπεδο στο διάλογο μας. Πρόκειται για διπλά στάνταρτ και πάλι. Μες. Το Κωσυφοπαίδιο υπήρξε ένα πείραμα της Δύσης, ένα πείραμα και το οποίο εξελίχθηκε σε πείραμα της Γερμανίας. Αυτό που δεν ξέρει πολλοί κόσμος είναι ότι από όταν αποσύρθηκε ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών και η UNIC και ανέλαβε ουσιαστικά την ανοικοδόμηση του Κωσυφοπαιδίου η Ευρωπαϊκή Ένωση, μονοπολήθηκαν θεσμοί όπως για παράδειγμα η δικαιοσύνη του Κωσυφοπαιδίου από Γερμανούς τεχνικούς συμβούλους. Μες. Ουσιαστικά δηλαδή, σκεφτείτε ότι το Κωσυφοπαίδιο συνέχεια και με τα συμφέροντα της Γερμανίας στην Ευρώπη. Μάλιστα. Προφανέστατα, υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια, η οποία ήταν ανεξάρτητη από την Ουκρανία ούτως ή άλλως, αλλά συνδέθηκε εκ τρίτου για την κανονικοποίηση της κατάστασης. Εντάξει, κύριε Κούρτη, ανεξάρτητα, αλλά μην χύνουμε δάκρυα και σωστός για την Ουκρανία. Και την ίδια στιγμή έχουμε μεταλλάξεις εδαφικές, κυριαρχικές, κρατικές και πάει λέγοντας και κόντρα σε αποφάσεις και δεν τρέχει τίποτα. Ευρώπη είναι και εδώ. Με συγχωρείτε δηλαδή, δεν είναι μόνο η Ουκρανία, Ευρώπη. Έτσι. Καλά, εντάξει, αν θέλετε, ξέρετε, η Ευρώπη δεν είναι γεωγραφικό όρο. Σωστό. Είναι πολιτικό όρο. Έχετε δηλαδή, δίκιο, έχετε να δίκιο. Αν δούμε τι είναι Ευρώπη, τότε μεγάλο μέρος της Ρωσίας επίσης είναι Ευρώπη, γεωγραφικά και ιστορικά. Προφανέστατα. Το οποίο θέλουν συγκεκριμένοι κύκλοι να το οδηγήσουν, εν πάση περιπτώσει, στη λησμοσύνη ως περίπου οι νέοι άγριοι ή οι νέοι, εν πάση περιπτώσει, βάρβαροι, οι οποίοι έρχονται να απειλήσουν τη σειρά της Ευρώπης. Εγώ βλέπω ότι βρέθηκε ευκαιρία να λυθούν πολύ παλιοί λογαριασμοί, αλλά αυτό δεν αφορά εσάς. Εδώ έχετε δίκιο. Μια τελευταία κουβέντα για το Κωσυφοπαίδιο, ναι. Γιατί μάλλον παρανοήθηκαν τα όσα είπα. Ή τέλος πάντων, μάλλον με το επικοινωνήσω και εγώ όρθα. Κοιτάξτε, είναι μια χρυσή ευκαιρία ασφαλειοποίησης όλων των ευρωπαϊκών θεσμών αυτή τη στιγμή. Προφανέστατα δεν θα δημιουργηθεί Ευρωπαϊκό Στρατός, γιατί το ΝΑΤΟ ήρθε για να ξαναήρθε για να μείνει για πολύ καιρό. Αλλά ασφαλειοποιείται τόσο η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και όλοι οι συναφείς θεσμοί. Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ούτως ή άλλως ένας οργανισμός που αφορά τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Ωστόσο, βλέπουμε την ασφαλειοποίησή του. Η ένταξη του Κωσυφοπαιδίου ή του Κωσόβου
στο συγκεκριμένο οργανισμό, τα αίτημα μάλλον της ένταξης, είναι αποδεικτικό αυτές τις ασφαλειοποιήσεις. Ουσιαστικά τι μας λένε αυτή τη στιγμή, ότι πρέπει να έχουμε συμμετοχή αυτών των χωρών, ακόμα και αν πρόκειται ή των γκρίζων ζωνών, όπως είναι το Κόσοβο που προέκυψε μετά από παράνομη χρήση βίας των ατομικών δυνάμεων εναντίον κυριάρχων κρατών. Ας μην το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, πρέπει να ασφαλειοποιηθούν και για να ασφαλειοποιηθούν πρέπει να ενταχθούν πληρέστερα και αποτελεσματικότερα. Χρησιμοποιώ έκφραση η οποία έχει χρησιμοποιηθεί κατά το παρελθόν από διάφορους Γερμανούς διπλωμάτες στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Με άλλα λόγια, μια συμμαχία όπως είναι το ΝΑΤΟ υφίσταται και εξασφαλίζει υποτίθεται την ευρωατλαντική ασφάλεια, αλλά ταυτοχρόνως και διεθνείς περιφερειακοί οργανισμοί όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης, ενώ δεν είναι προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο, καλούνται να ασφαλειοποιηθούν. Καλούνται δηλαδή να δράσουν ως προκεχωρημένα φυλάκια μιας υποτιθέμενης ευρωατλαντικής σύμπραξης εναντίον του ρωσικού αναθεωρητισμού. Πάντως, κύριε Κούρτη, εγώ πρώτον θέλω να σας καλέσω όταν με το καλό θα βρεθείτε στην Ελλάδα, στην Αθήνα ή αλλαχού, να έρθετε στο Ηράκλειο για μια τηλεοπτική εκπομπή. Ανοίξατε κεφάλαιο εδώ. Και δεύτερον, καλά τα λέτε εσείς, αλλά για να μας πούν οι Ευρωπαίοι. Με την ίδια λογική λοιπόν. Εγώ δεν λέω ότι συμφωνώ, αλλά λέω με την ίδια λογική και οι Σέρβοι στην Μπάνια Λούκα να πάνε να μπουν στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Γιατί, δεν κατάλαβα. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι με δικαιώματα. Έτσι δεν είναι. Κρατήστε τη Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Δεν το είπα τυχαία. Δεν το είπα τυχαία. Το καταλάβατε. Γιατί όταν θα τελειώσει όλο αυτό το πανηγύρι, το οποίο σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι ένας επικοινωνιακός πόλεμος μεταξύ των δυτικών δυνάμεων και της Ρωσίας και την πληρώνει ο Ουκρανικός και κατ' επέκταση ο Ρωσικός λαός. Κρατήστε την Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Το πλέον αποτυχημένο πρόγραμμα των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην καρδιά των Βαλκανίων θα καταρρεύσει. Ή, εν πάση περιπτώσει, θα απειληθεί με κατάρρευση. Λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη μου χαρά να μιλήσω μαζί σας και σίγουρα θα αποδεχθώ την πρότασή σας όταν με το καλό επανήλθω στην πατρίδα. Να είστε καλά. Εξαιρετική τιμή μας κάνατε, κύριε Κούρτη, και ομολογώ για μας είστε μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις. Κυρίως θα το πω και δεν είναι ρατσιστικό. Γιατί ένας νέος άνθρωπος βούτυξε στα πολύ βαθιά νερά και της επιστήμης που όμως αφορά τις κοινωνίες των ανθρώπων και δεν είναι αποστηρωμένη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.